that was when I ruled the world. Φίλοι και φίλοι στη Μηχανοκίνητα Αθλητισμού, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή Γκαράζ Ιστορίες είναι κοντά σας. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Άγγελο Χαριστέα. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Αντωνία. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε κοντά μας σήμερα και για να μιλήσουμε για ένα θέμα εκτός ποδοσφαίρου. Και εγώ χαίρομαι που επιτέλους θα μιλήσω εκτός από το ποδόσφαιρο για κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι τα αυτοκίνητα. Έχουν περάσει 8 χρόνια από εκείνη τη μεγάλη στιγμή του Euro. Ποια ήταν η καλύτερη σου ανάμνηση από τη διοργάνωση? Σίγουρα έχω ζήσει αξέχαστες στιγμές με την εθνική ομάδα και το 2004. Δεν θα ξεχάσω φυσικά ο κόσμος που μας περίμενε εδώ στην Αθήνα όταν γυρίσαμε από την Πορτογαλία. Και χαίρομαι πραγματικά 8 χρόνια αργότερα που μπόρεσα να είμαι ένα μέλος κι εγώ μιας ομάδας που έτυχε να έχει κάνει μια μεγάλη επιτυχία παγκοσμίας αναγνώρισης. Και πραγματικά εύχομαι η εθνική ομάδα να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να προσφέρει τέτοιες επιτυχίες για τη χώρα μας. Αποστόμωσε όλους όσους μίλαγαν ότι η Ελλάδα παίζει καταστροφικό ποδόσφαιρο, παίζει πίσω, παίζει κάνει. Παίζει ό,τι πρέπει για να κερδίσει. Ό,τι έπρεπε για να κερδίσει, για να γραφτεί και αυτή στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Η Ελλάδα γράφεται στη λίστα, τη μεγάλη λίστα. Όλε! Όλε από όλους εκεί απέναντι. Όλε σε όλη την Ελλάδα. Όλοι απέδωσαν. Όλοι και αυτοί που έπαιξαν και λίγο. Εσείς οι ποδοσφαιριστές έχετε μανία με τα καλά αυτοκίνητα. Εσύ στη μέχρι τώρα πορεία σου, τι αυτοκίνητα έχεις αλλάξει και ποιο θεωρείς ότι είναι το καλύτερο αυτοκίνητο? Έχω αλλάξει αρκετά αυτοκίνητα. Έχεις δίκιο που λες, εμείς οι ποδοσφαιριστές μας αρέσουν τα καλά αυτοκίνητα και τα γρήγορα αυτοκίνητα. Εγώ από μικρή ηλικία αγωνίστηκα στο εξωτερικό και στη Γερμανία που έχει μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν το Audi. Σαν αυτοκίνητο όταν πρώτο πήγα στη Γερμανία. Βέβαια άλλαξα και άλλα αυτοκίνητα στη συνέχεια. Θεωρώ ότι η Porsche είναι μια πάρα πολύ δυνατή εταιρεία, η οποία έχει πάρα πολύ γρήγορα αυτοκίνητα και πάρα πολύ σταθερά αυτοκίνητα. Για μένα το καλύτερο αυτοκίνητο είναι η Carrera 4S που έχω και εγώ και οδηγάω και τη χαίρομαι. Και ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα και έκανα το όνειρό μου πραγματικότητα να αποκτήσω ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Σίγουρα στις μέρες μας ακούγεται λίγο περίεργο το να έχεις ένα ακριβό αυτοκίνητο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μακάρι να μπορούν όλοι οι άνθρωποι τα όνειρά τους να κάνουν πραγματικότητα και να τα χαίρονται. Εμείς θα δούμε ένα βίντεο με μια Porsche Carrera 911 που τρέχει με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Thank you.